Κυριακή βράδυ σήμερα, μια Κυριακή βροχερή, χειμωνιάτικη, αλλά και χειμωνιάτικα τα νέα. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει ένα βόρειο δεσμό. Ο Μητσοτάκης πρέπει να τετραγωνίσει κυριολεκτικά τον κύκλο. Γιατί το λέω αυτό. Εάν άρει τα μέτρα νωρίτερα από ό,τι πρέπει, δηλαδή οι λοιμοξιολόγοι και όλοι οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει τις γιορτές να είμαστε στα σπίτια μας. Ούτε ανοίγουν τα μαγαζιά, ούτε ανοίγουν τα εστιατόρια, τίποτα. Πρέπει να πάμε έτσι μέχρι το Γενάρη. Με καραντίνα, λένε οι λοιμοξιολόγοι. Γιατί ούτε τις 14 του μήνα βλέπουμε να ανοίγουν, να πρέπει να ανοίξει, να πάρει μέτρα η κυβέρνηση και να ανοίξει την αγορά, ούτε καν στις γιορτές μέσα. Εάν λοιπόν ο Μητσοτάκης άρει τα μέτρα έτσι γρήγορα, θα προκαλέσει σίγουρα μια τρίτη επιδημία του κορονοϊού εκεί γύρω στο Γενάρη με Φλεβάρι. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν ανοίξει η αγορά, τι έχει να γίνει. Θα πάνε τα παιδάκια να ψωνίσουν παιχνίδια, θα πάνε οι γονείς, θα πάμε να ψωνίσουμε ρούχα και δώρα κλπ. Θα γίνει συνωστισμός και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανόν, περιμένουν οι επιστήμονες, ότι αν ανοίξει η αγορά στις 14 ή στις 21 του Δεκέμβρη, εκεί περί το τέλος του Γενάρη και το Φλεβάρι, είναι πολύ πολύ πιθανό να έχουμε ένα τρίτο κύμα. Τρίτο κύμα κορονοϊού με τραγικές συνέπειες. Εκεί βεβαίως θα κατηγορήσουμε όλοι το Μητσοτάκη ότι πήρε τα μέτρα πολύ νωρίς. Εάν δεν τα πάρει νωρίς και παραμείνουν οι απαγορεύσεις με κλειστή την αγορά, με εμάς τα σπίτια μας, με απαγόρευση στην κίνηση κλπ. Κλπ. Προφανώς δεν θα έχουμε πολλά θύματα και πολλά κρούσματα τον Γενάρη και τον Φλεβάρι, αφού θα είμαστε ουσιαστικά σε μια καραντίνα, αλλά εκεί πέρα πάλι θα κατηγορηθεί ο Μητσοτάκης από εμπόρους, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ότι μας σκότωσες. Δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα. Με λίγα λόγια, είτε έτσι είτε αλλιώς, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Οι λοιμοξιολόγοι για την ώρα επιμένουν ότι ούτε στις 14 του μήνα πρέπει να ανοίξει η αγορά. Στις 21 και βλέπουμε που σημαίνει ότι τις γιορτές μπορεί να μην υπάρχουν ανοιχτά μαγαζιά. Από την άλλη πλευρά, λένε κάποιοι ότι είναι ευκαιρία να πάρουμε μια ανάσα, να πουλήσουμε τρία πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Να κινηθεί ο κόσμος, να αγοράσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τελικά, δεν είμαι στο μυαλό του Μητσοτάκη, αν και από ό,τι μαθαίνω, θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, να δει τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις οι οποίες σήμερα είναι καλές και κακές, δηλαδή έχουν μειωθεί αρκετά τα κρούσματα. Ανακοινώθηκαν μόνο 1.300. Να δω τι είναι εδώ, πώς το λένε. Ανακοινώθηκαν μόνο 1.193 κρούσματα. 1.193, είναι η πρώτη φορά που έχουμε πέσει τόσο πολύ. Σκεφτείτε ότι πριν από 10 μέρες είχαμε 3.500 την ημέρα. Τώρα πήγαμε στο 1.193. Βέβαια, είναι μετρήσεις από το Κυριακού, που γίνονται πολύ λιγότερες μετρήσεις. Δεν είναι μέρες που μπορεί κανείς να δει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Όμως δυστυχώς, 603 παραμένουν διασωληνωμένοι. Και οι θάνατοι παραμένουν εκεί στο επίπεδο των 100 περίπου. 98 είχαμε. Υπάρχει συντομή. Πιθανά υπάρχει. Μια ελεγχόμενη άρση των μέτρων. Αυτό έχει να κάνει όμως με την ατομική ευθύνη του καθενός. Όπως και να έχει το πράγμα, έχουμε κοντά μας αυτό το βράδυ για μια ακόμη φορά την καθηγήτρια επιδημιολογίας, την κυρία Αθηνά Λινού, για να μας φωτίσει μερικά πράγματα. Καλησπέρα, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κύριε Λινού, με τα σημερινά δεδομένα, ποια είναι η δική σας πρόταση? Να έρθουν τα μέτρα, γιατί για τις 7 δεν μιλάμε, έχουμε πάει στις 14. Να έρθουν τα μέτρα 14 ή 21 ή να ακολουθήσουμε την ανησυχία πολλών από εσάς, επιστημόνων και ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά, λοιμοξιολόγων, οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε καθόλου, να μην έρθουν τα μέτρα, να πάμε έτσι να περάσουμε τις γιορτές, για να μην έχουμε ένα τρίτο τσουνάμι εκεί στο Φλεβάρι. Ποια είναι η δική σας θέση σε αυτά? Τι λέτε εσείς, τι προτείνετε? Η δική μου άποψη, κύριε Χαρδαβέλα, είναι ο τρίτος δρόμος, ο οποίος δεν έχει αρχίσει να συζητείται ακόμα. Ο τρίτος δρόμος περιλαμβάνει δύο πράγματα.
σημαντικές επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις που θα πληγούν, οικονομικές επιδοτήσεις, φορολογικές επιδοτήσεις, τρόποι που θα τους κρατήσουν ζωντανούς και ισχυρή παρέμβαση των πολιτών με αξιοποίηση του delivery σε όλα τα είδη, δηλαδή να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι έξοδο θα κάναμε, αλλά με άλλο τρόπο. Έτσι θα μπορέσουμε και να στηρίξουμε την οικονομία, που είναι καθήκον όλων αυτών που μπορούν να το κάνουν, και να στηριχθούν μέσω της πολιτείας ακόμα περισσότερο οι επιχειρηματίες, για να μείνουμε κλειστά, αλλά χωρίς να καταστρέψουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα υποστούν τη βλάβη το ότι είμαστε κλειστά. Να λάβουμε υπόψη μας ότι κρατώντας κλειστή την αγορά, σώζουμε τη δική μας ζωή. Επομένως, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατάσταση, πρέπει να το κάνουμε. Έτσι θα καταφέρουμε, ελπίζω, να κρατήσουμε χαμηλά τον αριθμό των κρουσμάτων, τα οποία κρούσματα μακροχρόνια εκπροσωπούνται με διασωληνώσεις και θανάτους. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω... Εκφράζονται μάλλον, όχι εκπροσωπούνται. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η δική σας θέση είναι: δεν ανοίγουμε την αγορά, δεν έρουμε τα μέτρα σύντομα, τώρα, την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη εβδομάδα. Παραμένει κλειστή η αγορά τις γιορτές, με επιδότηση των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται από τα μέτρα αυτά. Εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, έμποροι, καταστηματάρχες κλπ. Είναι έτσι? Και αξιοποίηση του delivery. Αν, βέβαια αυτό ίσως εκφράζει στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια με την ηλεκτρονική ευχέρεια, θα μπορούσαν όμως να προσθέσουν και τηλεφωνικές παραγγελίες σε περισσότερες επιχειρήσεις. Αλλά αν ψάξει κανείς, μπορεί να παραγγείλει χαρτικά, μπορεί να παραγγείλει είδη δώρων, μπορεί να παραγγείλει έπιπλα, μπορεί να παραγγείλει ρούχα και να τα έχει μέσα σε 1-2 μέρες. Σίγουρα μπορεί να παραγγείλει τρόφιμα. Υπάρχει delivery που σου φέρνει τα τρόφιμα σε 2 ώρες. Ακόμα και καφέ που το φαίνεται τρελό και φαγητά. Μπορεί να παραγγείλει καλλιντικά, είδη πρώτης ανάγκης, και μπορεί να παραγγείλει τα δώρα που θα έκανε, και ίσως και με μεγαλύτερη ευκολία. Δηλαδή να θυμηθούμε, γιορτάζουν αύριο, γιορτάζει ο Ανδρέας. Τι θα έκανε για τον Ανδρέα αν πήγαινα στη γιορτή του? Θα του φέρνω ένα ποτό, θα του φέρνω μια τούρτα, θα του φέρνω λουλούδια, ανάλογα με τη σχέση που έχω. Να τα στείλω αυτά για να στηρίξω την αγορά. Μάλιστα. Τώρα διαπέστε μου, εδώ πέρα παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Μειώνονται ελαφρώς, σταδιακά, όχι πολύ γρήγορα, μειώνονται τα κρούσματα, αλλά οι θάνατοι παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, γύρω στους 100 καθημερινά, και οι διασωληνωμένοι, θα έλεγα ότι σιγά σιγά, αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό και πού πάει αυτό το πράγμα? Υπάρχουν δύο πιθανές ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι οι άνθρωποι μέχρι να διασωληνωθούν περνάνε από το στάδιο της έκθεσης στο στάδιο του προσυμπτωματικού, του συμπτωματικού, του σοβαρά νοσούντος, μέχρι και το θάνατο. Και αυτό κρατάει 3 εβδομάδες, ίσως να κρατάει λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η ερμηνεία αν είχαμε καλά στοιχεία. Όμως είναι πολύ καιρός τώρα που επιμένω ότι στους περισσότερους επιστήμονες είναι άγνωστο το πώς συλλέγονται τα τεστ, από ποιον εξετάζονται και πώς καταγράφονται τα στοιχεία. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή του τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν έχουμε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, το οποίο να επαναελέγχεται, δηλαδή να έχουμε ένα τυχαίο δείγμα σήμερα, ένα την Τετάρτη, ένα την άλλη Κυριακή, 2 φορές την εβδομάδα, δηλαδή τυχαίο δείγμα που αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού και όλες τις περιοχές, για να ξέρουμε πραγματικά πόσα είναι τα κρούσματα και να είναι δημοσιευμένα αυτά και να μπορεί να τα δει ο καθένας. Υπάρχουν πολλά μυαλά στη χώρα που μπορούν να το δουν από άλλη οπτική γωνία. Αν δεν τα έχεις τα δεδομένα, δεν μπορείς να το δεις και δεν μπορείς να εκφράσεις άποψη. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
Τώρα... Και λόγω της έλλειψης αυτών των δεδομένων δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική παρέμβαση και πρόληψη. Ποια είναι επιτέλους η κρίσιμη ημερομηνία που θα κληθεί ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις? Το αναβάλουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ποια είναι η τελική κρίσιμη ημερομηνία που εκεί πέρα πρέπει να πάρθει μια απόφαση έτσι ή αλλιώς? Η κρίσιμη ημερομηνία είναι απόφαση πολιτική και οικονομική, δεν είναι απόφαση ιατρική. Ο κρίσιμος αριθμός κρουσμάτων είναι απόφαση ιατρική, αλλά δυστυχώς δεν τον έχουμε και πρέπει να φανταζόμαστε. Έχει προταθεί η λανθασμένη, κατά την άποψή μου, λύση να δούμε τον αριθμό των διασωληνωμένων και να δούμε πόσο αντέχει το σύστημα. Τι θα πει πόσο αντέχει το σύστημα, πόσο αντέχει να δει ακόμα θανάτους να συμβαίνουν? Αυτό δεν έχει καμία λογική. Λογική έχει η πρόληψη. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μετρήσουμε τα κρούσματα και να ξέρουμε πού περιμένουμε περισσότερα και αν περιμένουμε περισσότερα ή όχι. Και αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Όμως, νομίζω ότι στην αρχή η Επιτροπή είχε πει και ελπιζέω ότι στις 30 του μηνός, αύριο δηλαδή, θα είχαμε τα 300 κρούσματα. Εγώ εκείνη την περίοδο είχα πει ότι θα είμαι πολύ ευχαριστημένη αν έχουμε 1200 κρούσματα και θα θεωρούσα το επιτυχές στο lockdown. Νομίζω ότι εκεί είμαστε, αλλά δεν αρκεί αυτό για να ανοίξουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα έχουμε πραγματικά 400 κρούσματα συγκρίσιμα με τα κρούσματα που είχαμε στις 3.000. Ή πότε θα είναι τόσο άδειες οι κλίνες, όχι οι εντατικές. Γιατί από αυτούς που θα μπουν στο νοσοκομείο κάποιοι θα οδηγηθούν στις εντατικές και είναι γνωστό το ποσοστό. Επομένως, πότε θα είναι σχετικά άδειες οι κλίνες από ανθρώπους οι οποίοι νοσούν και χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο, ώστε να μπορούμε να πούμε εντάξει, μειώνονται τα κρούσματα. Ναι. Τώρα, η επιστήμονες, η επιστημονική ομάδα και εσείς βάζετε κάποια νούμερα οριακά μπροστά μας. Λέτε ότι πρέπει να φτάσουμε στους 400 σε 400 το πολύ κρούσματα την ημέρα, ενώ για να έρθουν μέτρα, στα 400 κρούσματα την ημέρα, να υπάρχουν διασωληνωμένοι μόνο 400 και το 70 με το 90, και λιγότεροι, και το 70 με 70% να υπάρχει πριότητα στις εντατικές. Αυτά τα νούμερα που βάζετε σαν όριο ή σαν όρο για να πάρθουν μέτρα άρσης, πιστεύετε ότι μπορούν να τα έχουμε τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες εβδομάδες, όταν έχουμε 2.000 την ημέρα κρούσματα, 600 αυτή τη στιγμή διασωληνωμένους και 100 θανάτους την ημέρα? Είναι νούμερα εφικτά για να πούμε ότι μπορεί στις 14 του Δεκέμβρη να υπάρξει απόφαση άρσης μέτρων? Είναι εφικτά αν υπάρξει πραγματική προσπάθεια να μειώσουμε τα κρούσματα και από τους πολίτες και από την πολιτεία. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να μην έχουμε αρκετά τεστ, γιατί δεν ξέρουμε τα 400 κρούσματα θα προέλθουν από 20.000 τεστ. Οπότε είναι μια μικρή επίπτωση της νόσου, ή θα προέλθουν από 1.000 τεστ. Οπότε είναι τεράστια η επίπτωση της νόσου. Επομένως δεν λέει τίποτα τα κρούσματα, αν δεν ξέρουμε από πού προήλθαν και πώς συλλέχθηκαν. Γιατί μπορεί να λέμε ότι έχουμε 400 κρούσματα και να είναι 200 στην Αθήνα και 150 στη Θεσσαλονίκη και 50 σε άλλες πόλεις, αλλά σε κάποια πόλη να υπάρχουν αδιάγνωστα 1.000 κρούσματα. Τώρα, υπάρχει μετάλλαξη. Αυτό, επομένως, είναι θέμα μελέτης και τρόπου που διαχειριζόμαστε τα κρούσματα. Κατάλαβα. Έχει μεταλλαχθεί ο ιός? Υπάρχει δεν μετάλλαξη? Νομίζω. Οι ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς. Αλλά δεν έχει μεταλλαχθεί με τρόπο που να, ή τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, με τρόπο που να επηρεάζει είτε τη μεταδοτικότητα είτε την θνητότητα. Εφόσον υπάρχει λοιπόν αυτό. Αυτό ξέρουμε. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Εάν υπάρχει μετάλλαξη όμως, σημαίνει ότι ουσιαστικά χρηστεύονται τα εμβόλια που έχουν βρεθεί. Διότι τα εμβόλια δημιουργήθηκαν με το συγκεκριμένο ιό, με συγκεκριμένη του δομή. Εάν υπάρχει μετάλλαξη, τα εμβόλια
θα είναι σε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταλλάξεις, οι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς μεταλλάξεις των ιών δεν είναι τέτοιες που να δημιουργούν ένα στέλεχος που να είναι εντελώς διαφορετικό. Το πιο πιθανό είναι ήπιες μεταλλάξεις, αυτό συμβαίνει. Το στέλεχος παραμένει σταθερό. Έχουμε το πολύ 2 ή 3 στελέχη σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και αυτά αντιμετωπίζονται με τα εμβόλια. Το πρόβλημα με τα εμβόλια παραμένει πρώτον στο να τα αποκτήσουμε εγκαίρως, να φτάσουν στη χώρα εγκαίρως και δεύτερον να οργανώσουμε τη χορήγηση. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι επαρκώς το έχουμε μελετήσει. Κυρίως αν τελικά... Ναι. Με ακούτε? Εμείς σας ακούμε κανονικά. Σας ακούμε κανονικά. Κόπηκε γραμμή. Όπως και να έχει το πράγμα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ερώτημα βασικό. Δεν πρόλαβα να το κάνω στην κυρία Λινού. Ας πούμε ότι τα εμβόλια λένε ότι θα έρθουν μέσα στο 20. 700.000 τουλάχιστον σε μια πρώτη παρτίδα από αυτά που έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Pfizer είναι. 15 του Γενάρη υπολογίζει να αρχίσουν να. Ναι, κυρία Λινού, τώρα σας ακούμε κανονικά. Ναι, λυπάμαι που υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη γραμμή. Ναι. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι η μετάλλαξη, η όποια μετάλλαξη του ιού δεν σημαίνει τα εμβόλια, ότι αχρηστεύονται τα εμβόλια που υπάρχουν. Έτσι είναι. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Και είναι πολύ πιθανό μάλιστα με τα εμβόλια αυτά τα messenger RNA που είναι τα δύο πρώτα που φαίνεται ότι προχωράνε. Θα μπορεί και πολύ εύκολα, ακόμα και αν υπάρξει τόσο μεγάλη μετάλλαξη, να προσαρμοστούν και να αναπαραχθούν πολύ σύντομα. Ας πούμε ότι λοιπόν εγώ παίρνω το εμβόλιο 15 Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα είμαι θωρακισμένος, είμαι προστατευμένος από τον ιό. Όχι. 15 Φεβρουαρίου πρέπει να κάνετε τη δεύτερη δόση, τουλάχιστον με τα εμβόλια που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και 20 μέρες μετά, δηλαδή αρχές Μαρτίου, θα αισθάνεστε ασφαλείς και η πλειονότητα των ανθρώπων θα είναι άνωση. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουν δηλαδή 2 μήνες για να νιώσω εγώ ασφαλής από την λήψη. Λιγότερο. Ίσως και λιγότερο. Σε αυτό το διάστημα το λιγότερο όμως είμαι εκτεθειμένος στον ιό. Κυρίως στον πρώτο μήνα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης και γι' αυτό πρέπει να συνεχίζετε να φοράτε τη μάσκα σας, να τηρείτε μέτρα, να τηρείτε αποστάσεις. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει μια υποψία ότι υπάρχει ένα φάρμακο, πανάκριβο φάρμακο, τιμής 1.000 και 1.300 δολαρίων, που με αυτό το φάρμακο ο Τραμπ βγήκε από το νοσοκομείο σε 3 μέρες. Κάποια στιγμή είπαν ότι το στείλανε εδώ και στο δικό μας τον Αρχιεπίσκοπο. Έχω μαζέψει λοιπόν 2-3 στοιχεία. Θέλω να μου πείτε αν είναι τα πράγματα έτσι. Πρόκειται για τα καινοτόμα φάρμακα κατά του COVID-19 των Αμερικανικών Φαρμακευτικών Εταιριών Eli Lilly και της Regeneron του Ελληνοαμερικανού George Γιανκόπουλος που έλαβαν πρόσφατα έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φάρμακο RIGN-COV2 είναι το κοκτέιλ αντισωμάτων που χορηγήθηκε στον πρόεδρο της, τον ΗΠΑ, Donald Trump. Πρόκειται για σκευάσματα πολύ υψηλού κόστους που αποτελούν πλήρως εξανθρωπισμένα μονοκλωνικά αντισώματα. Το κόστος του ενός ανέρχεται σε 1.000 ευρώ το φιαλίδιο των 700 μιλιγκράμμ, ενώ η τιμή του κοκτέιλ στην Ευρώπη είναι 1.300 δολάρια. Τι είναι αυτό? Υπάρχει φάρμακο το οποίο είναι μόνο για τους πλούσιους? Θα σας πω. Γενικά ο ιός θα φέρει πολλές ανισότητες και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας και για το εμβόλιο. Τα δύο αυτά φάρμακα δεν πήραν άδεια κυκλοφορίας. Πήραν άδεια κυκλοφορίας για εξαιρετικά επίγουσες καταστάσεις. Είναι φάρμακα τα οποία όντως το ένα το έχει παράξει η Λίλη και έχει ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το άλλο η Regeneron και έχει είναι συνδυασμός 2 μονοκλονικών αντισωμάτων. Μπορούν να βοηθήσουν, αν βοηθήσουν είναι ακόμα στη φάση 2. Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε για το ένα ούτε για το άλλο οι κλινικές δοκιμές. Αλλά πολλές φορές όταν είναι κάτι επίγον κάνουμε και μια προηγούμενη ανάλυση
στη φάση 2 και φαίνεται ότι βοηθάνε νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι όμως έχουν κίνδυνο να διασωληνωθούν, αν χορηγηθούν ενδοφλεβίως στις πρώτες 5 μέρες από τη μέρα που, θετικοποιήθηκε ο ιός. Πολλοί λένε στις 3 πρώτες μέρες. Πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, έχουν πολύ σοβαρή σαβωρό κίνδυνο αναφυλαξίας, δηλαδή αλλεργίες που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε θάνατο, και γι' αυτό μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να παραμείνει για μία ώρα μετά τη χορήγηση αυτός που θα το πάρει. Είναι ακόμα σε πειραματικό επίπεδο και τα δύο φάρμακα. Ελπίζουμε, μακάρι, θα είναι μεγάλη επιτυχία ανθρώπινη αυτά τα φάρμακα να εγκριθούν, δηλαδή να προχωρήσουν στην τρίτη φάση, να, και να μην κάνουν $1,000 επαρκώς ασφαλή. Και να μην κάνουν $1,000 ή 1,300. Στην Αμερική έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση, η αμερικανική κυβέρνηση, ότι στην αρχή τουλάχιστον θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Το αντίστοιχο με τα τεστ που εγώ φωνάζω συνεχώς ότι πρέπει να συνταγογραφούνται, είναι και αυτά θα πρέπει να συνταγογραφηθούν. Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να παραχθούν πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι λίγες οι δόσεις στην αρχή που θα υπάρξουν και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για εισαγωγή στην Ελλάδα όταν θα εγκριθούν πραγματικά. Δεν έχουν εγκριθεί από το FDA, έχουν εγκριθεί ως... Ο κύριος Μητρόπουλος θέλει κάτι να ρωτήσει. Καλησπέρα, κυρία καθηγήτρια. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλο. Εσείς είσαστε σταθερότερη αξία στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, εγώ είμαι μερικότερη αξία. Λυπάμαι που το λέτε αυτό, το αντίθετο πάντα. Στα εργατικά τουλάχιστον, όταν δίδασκα η ιατρική της εργασίας, σας θαύμαζα. Η κυρία καθηγήτρια είπε ότι συνεχίζουμε lockdown, κύριε Χαρδαβέλα. Είπε στροφή όσοι μπορούμε και όπως μπορούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είπε και να κουρέψουμε και κάποιες υποχρεώσεις των μικρομεσαίων και των εργαζομένων. Κάποιες υποχρεώσεις, όχι μόνο αναστολής πρόξιμο προς το πίσω. Και επειδή αναζητούμε και η κυρία καθηγήτρια εδώ και 3 μήνες βάζει και το ταξικό στοιχείο σε αυτό που ζούμε, ενώ υπάρχει ως προς την νόσηση ελείπουσα ταξικότητα, όλους χτυπάει, στη θεραπεία φαίνεται ότι λειτουργεί η ταξικότητα. Όποιοι έχουν πρόσβαση σε ακριβά φάρμακα μπορούν και τα προμηθεύονται νωρίτερα. Πάντως, πάντα μας έκανε... Ακόμα δεν υπάρχουν όμως αυτά τα φάρμακα. Μάλιστα, αυτό μάλιστα. Να ξέρουμε. Μάλιστα. Δεν χάνουμε πολλά όσοι δεν μπορούμε να, έχουμε τα χρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λινού, για την συνάντησή μας. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όλοι ευχόμαστε και μας βοηθάτε πάρα πολύ. Τώρα, να συνδεθούμε με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σπίριτζη, παρακαλώ. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα σας. Έχουμε και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο κοντά μας. Καλησπέρα σας. Που μπορεί καλησπέρα. Και αυτό να σας βάλει ένα ζήτημα. Κύριε Βούλεψη, κανείς βεβαίως δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Εσείς τον ξέρετε ίσως περισσότερο, γιατί και συνεργάζεστε μαζί τόσα πολλά χρόνια. Εσείς πιστεύετε ότι θα ρισκάρει άνοιγμα άρση μέτρων πριν τα Χριστούγεννα για να κινηθεί η αγορά, αλλά να υπάρχει ο κίνδυνος ενός τρίτου γύρου για την επιδημία τον Γενάρη-Φλεβάρη, ή θα ακολουθήσει μια πιο συντηρητική πορεία, αυτή που του λένε και οι λοιμοξιολόγοι, να μην προχωρήσει σε τέτοιες αποφάσεις, ανοίξει η αγορά και να υπάρχει πάλι αυτό το πρόβλημα του συνωστισμού και να παραμείνουμε όλοι στα σπίτια μας τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά, χωρίς αγορά, χωρίς τίποτα, και να τα δούμε τα πράγματα του Γενάρη. Ποια πιστεύει ότι θα είναι τελική τα στάση του κυρίου Μητσοτάκη στο δίλημα αυτό, καθώς πρέπει να τετραγωνίσει τον κύκλο? Κοιτάξτε, τον κύκλο πρέπει να τον τετραγωνίσει όλη η Φίλιος. Δεν τον τετραγωνίζει μόνο η Ελλάδα. Ούτε είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει δημοκρατία, ούτε μόνο η Ελλάδα έχει κοινοβουλευτισμό, ούτε μόνο η Ελλάδα έχει αντιπολίτευση. Δεν νομίζω, από ό,τι ήδη
έχει διαφανεί. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να ληφθούν τέτοιου είδους ρίσκα. Διότι οπωσδήποτε υπάρχει ένα δεύτερο κύμα το οποίο έχει χτυπήσει παντού και σκοπός είναι, κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ένα βασικό πράγμα το οποίο νομίζω ότι το έχουμε παραμερίσει. Σε όλη την Ιφίλιο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα έκλεισαν τα σχολεία. Από την ώρα που κλείνουν τα σχολεία κάθε άλλη συζήτηση είναι περιττή. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι επί ένα χρόνο έχει μείνει χωρίς εκπαιδευτική διαδικασία η Ιφίλιος, αλλά πώς θα κάνω τα Χριστούγεννα, πώς θα γιορτάσω το Πολυτεχνείο, και εμείς τα αξίωρα του Γαϊδάρου εδώ, και εμείς τα αξίωρα του Γαϊδάρου εκεί. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Για να φτάσει ο κόσμος μας να κλείσει το μόνο πράγμα που δεν έπρεπε και δεν ήθελε ποτέ να κλείσει, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Και όλα τα άλλα λόγια περιθεύουν πλήρως. Και θέλω να σας πω, επειδή ακούω διάφορα, αλλά ξέρετε ακούω και συγκρίσεις με το εξωτερικό, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτή ακριβώς την περίοδο να βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Να δούμε κύριε Χαρδαβέλα για παράδειγμα, γιατί ψάχνουμε τώρα να λέμε που έγινε λάθος. Προφανώς σε μια πανδημία που έχει σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην Ιφίλιο και 400.000 στην Ευρώπη, προφανώς παντού ο καθένας έχει κάνει και από ένα λάθος. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι, πέστε μου εσείς, γιατί ακούω και τις εκπομπές σας, η Ελβετία ας πούμε, η οποία μετέφερε τμήματα, μονάδες του στρατού μέσα στα νοσοκομεία της για να τα απεξέλθει, δεν έχει χρήματα για να προσλάβει, να φτιάξει μεθ, να κάνει όλα αυτά τα οποία ακούμε εδώ. Η Ελβετία, σας λέω εγώ, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Σουηδία που κάλεσε τον κόσμο να μην χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει, ρε παιδί μου, 1000 λεωφορεία που τα κατασκευάζει κιόλας εδώ που τα λέμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν είναι κλειστό το διεθνές εμπόριο, όταν έχει χαθεί ήδη από τον Ιούλιο το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αυτή η συζήτηση τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε είναι πώς θα κρατηθούμε μέχρι που να είναι διαθέσιμο το εμβόλιο για να μπορέσουμε να εμβολιαστούμε όλοι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Υπάρχει το εξής πράγμα, ότι οι μεν επιστήμονες, οι λοιμοξιολόγοι, οι καθηγητές, η ομάδα αυτή που έχει δημιουργηθεί να συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό, κάνει προτάσεις, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, είναι του κ. Μητσοτάκη. Εννοείται, σε όλο τον κόσμο είναι αυτό. Έτσι, σε όλο τον κόσμο είναι σωστά. Εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει ένα θέμα και αυτό σας ρώτησα. Εάν ο Πρωθυπουργός θα πάει. Είναι προφανές και από αυτά που έχει πει, αυτό σας απάντησα, και από αυτά που έχει πει είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να ρισκάρει τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι προφανές ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο το δυνατόν συμμαζεμένα τα πράγματα για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή την περίοδο, να περάσουν 2-3 μήνες να τελειώσει αυτή η περίοδος μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Γι' αυτό λέω ότι όταν πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα, όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία, το πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, βρε παιδιά, είναι δηλαδή τώρα δεν θέλω ούτε να τα ακούω αυτά πράγματα. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί έτσι λέω καθημερινά. Όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, το να μιλάμε τώρα και να λέμε θα καλέσουμε την παρέα μας στο σπίτι να κάνουμε Χριστούγεννα. Ή αν θα πάω στο χωριό μου να πούμε, δεν γίνεται πουθενά, δεν πάει πουθενά. Κύριε Σπρίτζ, για πέστε μου εσείς, παρακαλώ πολύ. Τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αμέλεια, για αδιαφορία, για ανικανότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τις τελευταίες μέρες, και αυτό το κάνει και το κίνημα αλλαγής σε ένα βαθμό, λέτε ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για την κατάσταση, για τη σημερινή κατάσταση, με τους θανάτους κλπ. Οι οποίοι θα κληθούν και να λογοδοτήσουν. Τι σημαίνει αυτό, ότι ανοίγει δηλαδή πάλι ένας δρόμος δικαστικός για τη διαχείριση της πανδημίας κλπ. Διότι αυτό φαντάζομαι ότι υπονοείται. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, βαριές πολιτικές ευθύνες. Καταρχάς θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα για να μην αρχίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και δεν λέω για την κυρία Βούλτεψη, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Το έχουν κάνει όμως άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να στείλουμε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι πρέπει να προσέχουν και να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης.
Πιστεύω λοιπόν ότι η αμέλεια της κυβέρνησης και πολιτικές ευθύνες, το διευκρινίζω, πολιτικές ευθύνες, είναι τεράστιες. Και το λέω αυτό, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί λίγους μήνες πριν η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι υπουργοί της, μας έλεγαν ότι αν άκουγαν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, και του ΚΙΝΑΛ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα σπαταλούσαν λεφτά των Ελλήνων πολιτών που θα πήγαιναν στο Βρόντο για να είχαμε περισσότερες ΜΕΘ. Είναι πλέον απολύτως γνωστό σε όλους ότι οι ΜΕΘ που υπάρχουν στη χώρα είναι πολύ λίγες. Οι ΜΕΘ που υπάρχουν στη χώρα δεν έχουν την κατάλληλη στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Δεν είναι μέσα. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, συγγνώμη, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης βρίσκονται στην μη ύπαρξη του προσωπικού που έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, στη μη προετοιμασία της χώρας για τις κατάλληλες υποδομές, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε κανονικές υποδομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Δεύτερον, στην υποχώρηση σε συμφέροντα, στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, δεν είναι δυνατόν, κύριε Χαρδαβέλα, ενώ υπήρχαν εισηγήσεις από επιστήμονες και ζητάμε τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής να μην δίνονται, να έχει αυξηθεί το ποσοστό στην ακτοπλοεία το καλοκαίρι, να έχουν ανοίξει όλες τις είσοδοι της χώρας και τα αεροδρόμια και οι οδικές είσοδοι της χώρας χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση του τεστ, να έχουμε μια επικοινωνιακού τύπου διαχείριση ελάτε στην Ελλάδα υποχωρώντας σαν χώρα, αν θέλετε, στις πιέσεις μεγάλων τουριστικών πρακτόρων και μεγάλων αεροπορικών εταιριών. Όλα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν σήμερα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτή την ευθύνη η κυβέρνηση πρέπει να την αναλάβει. Να μην το περνάει στον τούπο. Ο Πρωθυπουργός, γιατί... ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη προχθές είπε ότι αναλαμβάνω και εγώ την ευθύνη, όποια μου επιμερίζεται, διότι πραγματικά παραδέχθηκε ότι υπήρξαν και λάθη. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πριν από 10 μέρες είχε πει την πατήσαμε. Με αυτή την έκφραση είχε δηλώσει ότι δεν είχαν προβλέψει ίσως την εξέλιξη. Γεγονός είναι ότι ούτε οι επιστήμονες μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει σε 3 μέρες ή σε 5 μέρες. Κάνουν κάποιοι υπολογισμούς με αλγόριθμους κλπ. Αλλά δεν ξέρουν πού πάει το πράγμα. Άρα λοιπόν θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να κάνει μια στρατηγική και ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο ότι σε 5 μέρες θα κάνουμε αυτό, σε 10 μέρες θα κάνουμε εκείνο. Συχνά οι εξελίξεις την επικαλύπτουν. Θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί αυτό είναι μια στρατηγική και μια τακτική κατά την καλύτερα, να το διατυπώσω έτσι, της κυβέρνησης που βασίζεται στο σκεπτικό βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Εμείς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τους είχαμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι στη λογική του βλέποντας και κάνοντας, αλλά παίρνοντας το δυσμενέστερο σενάριο για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε ποτέ στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Και όσον αφορά την αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης, αλλά και όσον αφορά την αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης. Και τα περισσότερα από αυτά όχι μόνο τα έριξαν στο καλάθι των αχρηστών, αλλά μας κάναν και κριτική, κάνοντας αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Κυρία Βούλτευση. Οι συγκεκριμένοι υπουργοί που λέτε, πριν λίγες μέρες, μας έλεγαν ότι αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς. Να σας πω κάτι, επειδή πιθανά η κυρία Βούλτευση να πει ότι λαϊκίζουμε τώρα και δεν είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ή η αρμόδιοι υπουργοί αυτό. Όχι, δεν είπαν αυτό. Είπαν την αλήθεια. Είπαν δηλαδή ότι δεν θα πηγαίναμε ποτέ σε lockdown. Yeah. Όπως πήγαμε τώρα, αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ, δηλαδή δεν θα πήγαμε στη Σπίρτη, λογική. Να πω κάτι. Αυτό είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αμέσως τώρα, κυρία Βούλτευση. Ένα λεπτό, κύριε Βούλτευση. Με μισό λεπτό να τελειώσει. Ολοκληρώστε, κύριε Βούλτευση. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν είπε, εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής ότι έκανε ένα αριθμητικό λάθος. Ναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε αυτό πραγματικά που συζητάνε στο αμαξί μου και στην κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό. Ότι αν είχαν περισσότερες ΜΕΘ, δεν θα κάνουν lockdown με αυτούς τους αριθμούς και στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους. Επομένως θα άφηναν τον κόσμο να συνεχίζει μέχρι να φτάσει πάλι το σύστημα υγείας στα όρια του. Άρα θα είχαν περισσότερους νεκρούς. Κυρία Βούλτευση, όλοι εισαγούμε. Λοιπόν, ακούστε.
Αυτό το οποίο αποδίδει ο κύριος Σπύρτζης στον κύριο Γεραπετρίτη, ακριβώς το είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε, βάλατε λουκέτο στη χώρα επειδή... ακούστε με. Βάλατε λουκέτο στη χώρα επειδή δεν έχετε μεθ. Η συζήτηση αυτή, κύριε Χαρδαβέλα, είναι άγονη και αδιέξοδη. Η Γερμανία με πάνω από 30.000 μεθ αυτή τη στιγμή πιέζεται τόσο πολύ που ο Γερμανός πρέσβης στο Βέλγιο, από όπου μεταφέρονται ασθενείς στη Γερμανία, είπε ότι σύντομα θα χρειαστεί να συνονοσηλεύονται Γερμανοί στο Βέλγιο. Η συζήτηση γύρω από τις μεθ είναι εντελώς άγονη, αντιπαραγωγική. Δεν σημαίνει ότι αν έχω πολλές μεθ, αμολιέμαι έξω να κολλήσω για να παλεύω μετά με τους αναπνευστήρες. Το θεωρώ τρελό. Είναι λύση. Η μεθ είναι ακριβώς η τελευταία μας καταφυγή. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε επιλέξει αυτό το οποίο εσείς αποδίδετε στον κύριο Γεραπετρίτη. Βάλετε λουκέτο στη χώρα επειδή δεν υπάρχουν μεθ. Εννοώντας ότι αν υπήρχαν μεθ δεν θα βάζαμε λουκέτο. Τώρα, πάω παρακάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και θα δείτε ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν ότι δεν γίνεται αντιπολίτευση του κορονοϊού. Γιατί, κύριε Χαρδαβέλα και αγαπητοί φίλοι, πέστε μου σας παρακαλώ, σας ρώτησα και πριν, τι λάθος έκανε η Ελβετία. Τι λάθος έκανε η Γερμανία που έχει έκρηξη και έχει γεμίσει και είναι εκτός ελέγχου. Τι λάθος έκανε η Ιαπωνία που κηρύχθηκε σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Τι λάθος κάνανε η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Όλοι από κάποιο λάθος, γιατί ήταν ένας ιός άγνωστος και παραμένει άγνωστος και ο τρόπος μετάδοσής του και η εξέλιξή του και μεταλλάξης του. Καλά, να δούμε τα δικά μας λάθη, κυρία Βούλτεψη. Όχι. Δεν θα δούμε τα μεγάλα δικά μας λάθη. Ακούστε, κύριε Σπίτι. Δούμε τα δικά μας λάθη. Ο κύριος, ο αρχηγός σας, κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει, λέει γιατί δεν κάνετε, η Ισπανία έκανε αυτό, η Γερμανία έκανε εκείνο. Ο κύριος Χαρίτση σήμερα είπε όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, όχι όποτε σας βολεύει, όποια είναι η αλήθεια. Όποτε και... μας βολεύει. Όποτε ναι, είναι η αλήθεια, σας βολεύει να λέτε. Η Πορτογαλία βγαίνουν τα στελέξεις. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι σήμερα έγινε μεγάλη διαδήλωση στην Ισπανία του Ιγκλέσιας, γιατρών και νοσοκόμων, με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλες σημαίες, θέλουμε νοσοκόμες». Διότι για τις περικοπές στην υγεία από το φίλο σας τον Ιγκλέσια, σας ενημερώνω ότι χτες και προχτές είχε διαδηλώσει στη Γαλλία και στην Πορτογαλία εστιατόρων που φωνάζουν στην αριστερή Πορτογαλία του Κώστα, του συντρόφου σας, η κυβέρνηση δεν μας στηρίζει. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι, ακούστε, εάν εσείς πιστεύετε ότι είχατε τις τρομερές και φοβερές λύσεις, σας το έχω πει και στη Βουλή, έπρεπε να γίνετε στελέχη, πώς το λένε, σύμβουλοι επιχειρήσεων, σύμβουλοι σε κρίσεις, να σας προσλάβει όλος ο υπόλοιπος κόσμος που κάνει λάθη και εσείς ξέρετε μόνο τα σωστά, να βγάλετε και λεφτά, να δανείστε το μυαλό σας. Υπάρχει μία οργάνωση που λέει Borrow my brain, δανείσου το μυαλό. Να το λοιπόν, δανείστε αυτό το φοβερό εγκέφαλο. Ένα λεφτό, ορίστε και σπίτι, λοιπόν, σας ακούμε. Τώρα, ακούστε με μετά, λεπτό. Κυρία Βούλτευση, στην επόμενη στάση θα έρθουμε κοντά σας να απαντήσει κάτι που θέλει ο Σπίρτζη, για να κάνουμε και λίγο διάλογο. Να είναι όλοι σε μονόλογο. Ορίστε, κύριε Σπίρτζη. Νομίζω ότι και στην υγειονομική κρίση και στην οικονομική κρίση η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοπόρα στην Ευρώπη. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Χαρδαβέλα. Την ώρα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, την ώρα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χιλιάδες επιχειρήσεις δεν πρόκειται να ξανανοίξουν με τον τρόπο που χειριστεί την οικονομική κρίση, την ίδια στιγμή σε συγκεκριμένες εταιρείες επιδοτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θέλω ένα παράδειγμα, σε αεροπορικές εταιρείες, χωρίς να παίρνει αντίστοιχα ποσοστά των εταιρείων και μετοχές των ποσοστών αυτών. Σε αντίθεση, ακόμη και με τους δογματικά ακραίους κομμουνιστές της Γερμανίας, την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε και τους άλλους, οι οποίοι πήραν μετοχές του Λουφθάνσα. Άρα το πιθανότερο. Τώρα είναι, αυτά είναι επιχειρήματα. Μυαλό, θα κλείσετε, κυρία Βούλτεψε, λίγο είστε. Αυτό είναι επιχείρημα. Αυτή την, αν θέλετε, συνεισφορά σας σαν Νέα Δημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό, να μεταλαμπαδεύσετε στις μητροπόλεις του καπιταλισμού και μάλιστα στις ηγέτιδες μητροπόλεις όπως είναι η Γερμανία, γιατί είναι πολύ πίσω στο πώς υπηρετούν εκείνη το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με αυτό που κάνει. Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, ακούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτά με τις αεροπορικές εταιρείες που λέτε, καταλαβαίνετε ότι δεν στέκουνε, διότι δεν στέκουνε, όπου στηρίχθηκαν... Όχι, δεν στέκουνε. Θα σας πω γιατί. Γιατί θα σας ρωτήσω μετά ποια είναι τα ποσά.
ακούστε με. Θα σας ρωτήσω μετά ποια είναι τα ποσά που έδωσαν στους αεροπορικούς κολοσσούς αυτές οι χώρες. Και πόσο κόστησαν. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι όταν δίνεις κάπου ένα δισεκατομμύριο, προφανώς παίρνεις περισσότερες εγγυήσεις από όταν δίνεις 100 εκατομμύρια. Πρώτον. Δεύτερον, σας πληροφορώ ότι παρόλα αυτά σε όλες αυτές οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινωθεί δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Μη φέρνετε ως παράδειγμα. Σας ενημερώνω και τους δύο ότι τον Έλληνα τηλεθεατή ελάχιστα τον απασχολεί. Εάν η Μέρκελ έδωσε τη Λουφτχάνστα τόσα δισεκατομμύρια και αν εδώ δώσαν στην Αιγύπτου τόσα. Να πούμε για το θέμα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Κουβεντιάζουμε τι έδωσε η Μέρκελ. Ακούστε με. Όλα ενδιαφέρουν. Γιατί και πάνω εκατομμύρια, κύριε Χαρδαβέλα, που κύριε Βούλτευση. Δεν γίνεται αντιπολίτευση του κορονοϊού και θα σας πω γιατί δεν γίνεται και το έχουν καταλάβει όλοι. Γιατί ο κόσμος σου λέει, είμαι μπροστά σε μια τέτοια κρίση. Βλέπουν τι γίνεται. Σας λέω στην Ελβετία. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα από αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι. Έχουν το στρατό μέσα και παλεύουν. Λοιπόν, ακούστε με. Ο κόσμος λοιπόν τι λέει. Βρε παιδιά, είναι δυνατόν και για τον κορονοϊό να μαλώσετε. Και λέω το εξής. Σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις ψηφίζουν μαζί. Προχτές στην Ιταλία ψήφισαν μαζί. Ακούστε με. Με συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν ομοφωνία σε Βουλή και Γερουσία, την αύξηση του δημοσίου ελλείμματος και τα μέτρα του Κόντε, που το ψήφισαν όλη η κεντροδεξιά, Μπερλουσκόνη, Σαλβίνη, Μελόνι, δεν έμεινε άνθρωπος, ψήφισαν οι πάντες, από τους 558 βουλευτές ψήφισαν οι 552. Συμφωνεί ο Μπερλουσκόνη και οι υπόλοιποι με την αριστερά που κυβερνάει στην Ιταλία? Λοιπόν, όχι. Αλλά τι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε αντιπολίτευση, αλλά ψηφίζουμε επειδή πολύ. Αγαπάμε την Ιταλία. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ιδίως και την κυρία Βούλτευση και τον κύριο Σπίτζη για την συνάντησή μας σήμερα. Πρέπει να προχωρήσουμε κατεπηγόντως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε με τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί περιμένουν χιλιάδες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες να ακούσουν τα μέτρα, τα καινούρια για τις συντάξεις, αν αδικούνται κάποιοι άνθρωποι, αν θα πληρωθούν, πότε θα πληρωθούν και όλα αυτά. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μητρόπουλο να ξεκινήσουμε και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μπαλτά, που είναι διευθυντής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ίασης. Κύριε Μητρόπουλε, μπαίνουμε δηλαδή από αύριο μεθαύριο στον Δεκέμβρη. Στον Δεκέμβρη των πληρωμών. Των πληρωμών, ακριβώς. Και των καταβολών. Μπράβο. Τι κάνουμε, τι και γίνεται. Και του δώρου Χριστουγέννου. Έτσι, γιατί όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα γίνει. Έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι. Άλλοι τα παίρνουν, άλλοι δεν τα παίρνουν, άλλοι αδικούνται. Άλλοι... Τρέχουν οι καταβολές για αυτούς που έχουν μπει στο καθεστώς της αναστολής. Μάλιστα. Δηλαδή δεν παρέχουν εργασία και παίρνουν τα 534, τα 800 για Νοέμβριο. Και φαίνεται πάλι 5.34 το Δεκέμβριο. Ναι. Ήδη πληρωθήκανε αυτοί που είχαν μπει το Νοέμβριο στο καθεστώς της αναστολής από επιχειρήσεις που κλείσαν από το κράτος. Αυτοί τα πήρανε. Τα πήρανε. Και θα τα πάρουν στις 11 Δεκέμβρη αυτοί που ανήκουν σε επιχειρήσεις των λεγόμενων πληγήσεων, πληττωμένων επιχειρήσεων ή στους ΚΑΔ. Από τον κορονοϊό. Αυτοί είναι εκεί περισσότεροι. Άρα λοιπόν, αυτοί θα τα πάρουν 11 του μηνός Δεκεμβρίου. Τρέχουν τα επιδόματα των ανέργων. Ποιον ανέργων? Αυτών που παίρνουν τακτική επιδότηση, αυτών που παίρνουν έκτακτη επιδότηση, αυτών που παίρνουν επιδότηση επειδή έπρεπε να προσληφθούν στον τουρισμό και δεν προσελήφθησαν. 2 μηνιάτικα των ανέργων αυτοαπασχολουμένων παίρνουν 2.400 και προχτές άνοιξε η πλατφόρμα την Παρασκευή μέχρι τις 17 Δεκέμβρη 130.000 μακροχρονίως ανέργων, μακροχρόνια άνεργοι κατά την κυβέρνηση που δικαιούνται ένα 400 εφάπαξ ακατάσχετο ασυμψήφιστο είναι όσοι
απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1η Μαρτίου του 20, άρα και 12 μήνες πίσω. Ναι. Και αυτοί που θα πληρωθούν είναι αυτοί που έγιναν άνεργοι από την 1η Μαρτίου του 19 μέχρι 25 Νοεμβρίου μας του 20. Άλλους δεν πιάνει. Κατάλαβα. Βάλτε μία ανωτελεία, θα επανέλθω σε εσάς, γιατί έχουμε συνδεθεί ήδη με τον κύριο Νίκο Μπαλτά. Καλησπέρα, κύριε Μπαλτά. Καλησπέρα. Ο κύριος Μπαλτάς, κυρίες και κύριοι, είναι διευθυντής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ίασης. Γιατί τον έχουμε σήμερα εδώ? Διότι δυστυχώς η καραντίνα, που ήταν σαν αποτέλεσμα της επιδημίας, έχει πλήξει την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Ομάδες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν συνανθρώπους μας, αναξιοπαθούντες, που ακόμη δεν έχουν και φαγητό, δεν μπορούν να δουλέψουν, διότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, η επιδημία, τα μέτρα και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ίασης, η οποία είναι αυτή, είπαμε ότι είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ έξυπνο. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Και από ό,τι θα μας πει ο κύριος Μπαλτάς, θα γίνει και ένα φεστιβάλ που θα κρατήσει όλο το διάστημα των εορτών για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Μπαλτά, για πέστε μου ακριβώς τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχήν να πω, να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε αυτή τη δράση. Είναι μια δράση που ξεκίνησε πέρυσι και έχει σαν βασικό στόχο να ενισχύσει το κίνημα του εθελοντισμού στην Ελλάδα και της συμπαράστασης, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνανθρώπους μας που πραγματικά πλήττονται. Και δεν πλήττονται μόνο φέτος λόγω COVID. Ξέρετε πολύ καλά, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στην Ελλάδα που πλήττεται εδώ και πολλά χρόνια από τη φτώχεια, από την αποξένωση, την απομόνωση, από προβλήματα ψυχικής υγείας, και όλα αυτά τα θέματα τώρα επί COVID έχουν πολλαπλασιαστεί. Ναι. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να έρθουμε ένα λεπτό, ναι, να έρθουμε με τις ουσίες. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θα αρχίσει 1η του Δεκέμβρη, αν λέω σωστά, θα κρατήσει όλες τις γιορτές, θα συμμετέχουν και καλλιτέχνες, ναι, σε αυτό, από ό,τι ενημερώθηκα. Με στόχο ποιον, να μαζευτούν ρούχα, τρόφιμα, τι, πώς? Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που θα γίνει μέσα από ένα application. Είναι το application του Connect Your City. Mm-hmm. Μέσα στο application φιλοξενούμε δράσεις εθελοντικές από πάνω από 100 οργανισμούς. Εθελοντικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την συλλογή ρούχων, συλλογή παιχνιδιών, συλλογή τροφίμων για ανθρώπους που τα χρειάζονται, με ένα εντελώς ασφαλές τρόπο λόγω COVID. Είναι εντελώς COVID-free όλες μας οι δράσεις. Και όλο αυτό το έχουμε κάνει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, για κάθε δράση που πραγματοποιεί κάποιος, παίρνει πόντους, και στο τέλος της χρονιάς, μετά τις γιορτές, έχουμε πολλά πλούσια δώρα από χορηγούς, καθώς, ναι μεν, πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο, αλλά πρέπει να το κάνουμε με τον πιο ευχάριστο δυνατό τρόπο. Προσπαθούμε μέσα από αυτό το application και μέσα από αυτές τις δράσεις να κάνουμε τον εθελοντισμό ένα παιχνίδι. Ναι. Και προσπαθούμε, γιατί ο εθελοντισμός στην Ελλάδα, δυστυχώς, κύριε Χαρδαβέλα, είναι μόλις το 5% του πληθυσμού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος επιπλέον που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει πίσω αβοήθητοι. Για πέστε μου, κύριε Μπαλτά, πόσοι νέοι, ναι, άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό και σας βοηθάνε και συμμετέχουν σε αυτό την δραστηριότητα ανθρώπινης αλληλεγγύης? Ναι. Όπως σας είπα, πάνω από 100 φορείς έχουν βάλει τις δράσεις εθελοντισμού. Mm-hmm. Ναι, 100 φορείς, δράσεις εθελοντισμού, δράσεις που αφορούν παιδιά, δηλαδή συλλέγουμε παιχνίδια, συλλέγουμε τρόφιμα, συλλέγουμε
ρούχα για παιδιά, δράσεις που αφορούν άτομα με αναπηρία, δράσεις που αφορούν την τρίτη ηλικία. Μην ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες η τρίτη ηλικία έχει πληγεί ιδιαίτερα. Είναι άνθρωποι που είναι ξεχασμένοι στο σπίτι, είναι άνθρωποι που μπορεί να μην χρειάζονται υλικά αγαθά, αλλά χρειάζονται παρέα. Έτσι. Είναι άνθρωποι που έχουν ξεχαστεί, που έχουν. Κάτι ακόμα θέλω να μου διευκρινίσετε. Παρακαλώ. Εγώ μπαίνω μέσα στο που, σε ποιο, στο ποιο application. Είναι τόσο στο Android όσο και στο iOS, στο Apple δηλαδή. Ναι. Λέγεται Connect Your City, το application. Ναι. Το κατεβάζουμε. Απλά βάζουμε ένα username και το email μας και από εκεί και πέρα έχουμε πρόσβαση σε όλες τις δράσεις εθελοντισμού που τρέχουν. Ξεκινάει. Ναι. Τα ρούχα, τα τρόφιμα, τα παιχνίδια που μαζεύετε, πώς μαζεύετε, τα φέρνουν κάπου κάποιοι ή απλά σας δηλώνουν και πάντα εσείς τα βρίσκετε? Και τα δύο μπορούμε να τα κάνουμε. Μέσα στο application υπάρχουν challenges, όπως τα λέμε, που μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες, που μπορούμε να αφήσουμε τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα πράγματα, αλλά ακόμα και πώς μπορούμε να πάμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή κάποιος που έχει περισσότερο χρόνο και θέλει να ασχοληθεί λίγο πιο ενεργά, υπάρχει και ολόκληρο πρόγραμμα υποστήριξης και εθελοντισμού βοήθεια στο σπίτι, που αυτή τη στιγμή πάνω από 300 εθελοντές πηγαίνουν σε περισσότερα από 500 σπίτια και βοηθάνε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν έξω. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ανάλογα με το χρόνο και τη διάθεση που έχει ο καθένας. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μπαλτά, εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας. Τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να τις στηρίζουμε, γιατί μιλάμε για αλληλεγγύη ανθρώπινη, έτσι, για να αξιοπαθούν τις άνθρωποι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να πάει ο θελοντής στα σπίτια να γυρίσει, διότι υπάρχουν απαγορεύσεις. Κάνω ένα application, μπαίνει μέσα ο κόσμος, βλέπει και όποιος θέλει να βοηθήσει, ειδοποιεί, εδώ είμαι. Χρήσιμη κοινωνική δράση, πάρα χρήσιμη πολιτική. Συνεχίστε λοιπόν αυτό που μας είπαν και σε λίγο παρακαλώ πάρα πολύ να συνεδεθούμε και με τον κύριο που έχουμε επίσης, τον κύριο Γιώργο Σκρουμπέλο, μηχανολόγο, μηχανικό, επιστημονικό, υπεύθυνο RMS EXIP ΙΚΕ. Να συνδεθούμε μαζί του, γιατί έχει και αυτός να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ορίστε. Μητρόπουλε, συνεχίστε το που λέγαμε. Ενδιαφέρουσα κοινωνική δράση. Όχι, για το αυτό που είχατε ξεκινήσει να λέτε για τους συνταξιούχους, για τους δικαιούχους. Λέγαμε λοιπόν ότι, κύριε Χαρδαβέλα, ότι η δεύτερη κατηγορία των πληττωμένων επιχειρήσεων θα πληρωθεί μέχρι τις 11. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για το πώς θα γίνει με τους μακροχρόνια ανέργους. Οι μακροχρόνια άνεργοι αρχίσανε από την Παρασκευή, να 27 του μηνός να μπαίνουν στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Δυστυχώς η κυβέρνηση, παρά το ότι οι μακροχρόνια άνεργοι με τα στοιχεία της κυβέρνησης ανέρχονται στις 527.000, ενδεχομένως λόγω ελλείψεως χρημάτων, επιδοτούνται μόνο 130.000, συνεπώς 400.000 μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι πάνω από 12 χρόνια, δεν επιδοτούνται, επειδή η κυβέρνηση ενδεχομένως, όπως είπα, δεν έχει χρήματα. Και στις 21 του Δεκεμβρίου, κύριε Χαρδαβέλα, το δώρο του ιδιωτικού τομέα, διότι για τους συνταξίχους το δώρο έχει καταργηθεί με τον νόμο Βρούτσι το 12, για τους δημοσίους υπαλλήλους το δώρο έχει καταργηθεί με τον νόμο Βρούτσι το 12, οι μόνοι που παίρνουν στην πατρίδα μας δώρο Χριστουγέννων, 13ο μισθό, είναι οι ιδιωτικοί εργατοϋπάλληλοι. Αυτόν το δώρο θα καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου, που είναι η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου. Θα επανέλθω στον κύριο Μητρόπουλο, γιατί να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Σκρουμπέλο, ο οποίος κύριο Σκρουμπέλος είναι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μηχανολόγος, μηχανικός, επιστημονικός, υπεύθυνος RMS EXIP. Καλησπέρα, κύριε Σκρουμπέλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς βοηθάτε τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το εργατικό τους δυναμικό, να μην αρρωστήσουν, να είναι καλύτερα, να ξέρουν να αντιμετωπίσουν την επιδημία του κορονοϊού καλύτερα. Είστε δηλαδή σύμβουλος των επιχειρήσεων αυτών στο ιατρικό τομέα, ας το πούμε έτσι. Για εξηγήστε μου, γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε, ιδιαίτερα την εποχή αυτή.
Ωραία. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, και ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η εταιρεία μας είναι μία από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας μετά από μία συγκεκριμένη διαδικασία. Οι εταιρείες αυτές, όπως και η δική μου, η RMS Exip, ονομάζεται Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά κατ' επέκταση και στον εργαζόμενο. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Δηλαδή, προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά φυσικά κατ' επέκταση των εργοδοτών, η οποία είναι μια ευθύνη του εργοδότη κατά νόμον. Έχεις επαφή με τους εργαζόμενους, με τους εργοδότες, με ποιους δηλαδή συνεργάζεστε περισσότερο για να τους βοηθήσετε να αντιμετωπίσουν πολύ σωστά. Εμείς συνεργαζόμαστε, μάλλον η συνεργασία μας, τα συμβόλαιά μας γίνονται με τους εργοδότες μεν, αλλά η αποστολή μας είναι να έχουμε επαφή με τους εργαζομένους, να αναγνώσουμε και να διακρίνουμε τις δυσκολίες των εργασιών τους και να τους προσφέρουμε υπηρεσίες και υποδείξεις σχετικά με το πώς θα βελτιώσουν την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Δηλαδή πώς θα αποφύγουν το ατύχημα αλλά και την ασθένεια. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας χώρος ο οποίος έχει πάρα πολύ έντονο θόρυβο, μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει στους εργαζομένους εκεί μια επαγγελματική κόφωση. Υπάρχουν τρόποι αυτό να το αποφύγουμε. Ο εργοδότης μπορεί να μην είναι το αντικείμενό του να ξέρει τους τρόπους αυτούς ή να μπορεί να το διαγνώσει το πρόβλημα, γιατί είναι και ένα πρόβλημα το οποίο αναπτύσσεται μακροχρόνια. Εμείς είμαστε εκεί να διαγνώσουμε το πρόβλημα, να κάνουμε για παράδειγμα τις απαραίτητες μετρήσεις, να υποδείξουμε στους εργαζόμενους τεχνικές να αποφύγουν αυτή τη μακροχρόνια έκθεση στο θόρυβο και να μπορέσει και ο εργοδότης να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του προς όφελος του εργαζομένου. Φαντάζομαι ότι τώρα ιδιαίτερα έχετε ρίξει το ενδιαφέρον σας το μεγαλύτερο στο θέμα του κορονοϊού, της επιδημίας και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει και ένα ψυχολογικό πρόβλημα ή μια ψυχολογική επιβάρυνση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιδημία, αντιμετωπίζουν ίσως μείωση μισθών ή απολύσεις κλπ. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Παρά το γεγονός, φυσικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο εργοδότης τι μπορεί να κάνει. Ο κορονοϊός είναι ένας εξωγενής παράγοντας και θα είχε δίκιο βέβαια. Όμως παρόλα αυτά η νομοθεσία δεν διακρίνει τους κινδύνους. Ακόμα και σε αυτό τον εξωγενή κίνδυνο ο εργοδότης θα πρέπει να προσπαθήσει με τα διαθέσιμα φυσικά μέσα και στηριζόμενος πάντα σε επιστημονικά δεδομένα να προστατεύσει τους εργαζόμενους και από αυτό το βιολογικό κίνδυνο. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή πιθανόν να διακρίνεται και από κάποια ανασφάλεια. Βλέπει τι γίνεται στον κόσμο, έχει τις ανασφάλειές του, έχει τις ψυχολογικές του σκέψεις οι οποίες τον επηρεάζουν. Ο εργοδότης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ να υποστηρίξει τον εργαζόμενο και εμείς είμαστε δίπλα στον εργοδότη και φυσικά στον εργαζόμενο να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή αυτό που προτείνουμε και ως εταιρεία είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή ακριβώς την εποχή, τη στιγμή που ο εργοδότης και ο εργαζόμενος έχουν προφανώς τον ίδιο στόχο, δηλαδή να διατηρηθεί η θέση εργασίας και να συνεχίσει η δραστηριότητα, είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν κοντά και να αντιμετωπίσουν μαζί αυτό το κοινό στόχο. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή του κορονοϊού. Κύριε Σκρουπίλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας, γιατί χρειάζονται τέτοιες δράσεις την εποχή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε. Αυτή είναι θεσμή. Αυτή είναι θεσμή τεχνικών της ασφαλείας των επιχειρήσεων. Δεν είναι τόσο γιατί με ένα νόμο της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου, μετά είχα και εγώ με τον Γιαννόπουλο τον Αείμνηστο και τον Κακλαμάνη τον Απόστολο, είχαμε φτιάξει ένα πλαίσιο με δύο πυλώνες μέσα στην επιχείρηση, τον γιατρό και τον τεχνικό ασφαλείας. Μετεξέλιξη του δεύτερου είναι τα έξι που έχουν κάνει και είναι σοβαροί θεσμοί, κυρίως για τις τεχνικές προγράμματα και διαγραφές, αλλά και προστασία των εργαζομένων και των εργοδότων. Υπάρχει και άλλος θεσμός που είναι ο γιατρός της εργασίας και κυρίως αναφέρεται σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ μικρό
και μας μένουν περίπου ακόμη 20 λεπτά να ακούσουμε εσάς, γιατί έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο μαζί μας, και αν δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, γιατί έχουμε σήμερα. Α, έχουμε αρκετούς που περιμένουν σήμερα. Α, έχουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μαζί σας στο 211-1860-001. Λοιπόν, η ώρα αυτή είναι δική σας, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να μας ρωτάτε ό,τι θέλετε, να μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι εδώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Παναγιώτη από την Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα. Τον είχα καθηγητή και είμαι πολύ περήφανος που τον βλέπω και είναι στο πάνελ και συνδράμει και πραγματικά. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Θα ήθελα να καταθέσω ένα ερώτημα τον κύριο καθηγητή για τη μείωση των εισφορών στο επίπεδο του 3%. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό γενικά στην εργασία, στους εργαζόμενους, να μας το αναφέρει ο κύριος καθηγητής? Είναι πολύ σοβαρό ερώτημα αυτό που θέτει ο Παναγιώτης, πρώην φοιτητής μου. Με τη μείωση των εισφορών κατά 3 μονάδες, παραδέχτηκε η κυβέρνηση ότι θα λείψουν από τον ΟΑΕΔ 820 εκατομμύρια. Κατέτος. Λέει, και το είπε στη Βουλή και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, λέει αυτά τα χρήματα δεν θα λείψουν ευθέως από τις συντάξεις, αλλά θα λείψουν από τα επιδόματα ανεργίας, το κετού, κοίησης, λοχίας των γυναικών. Μα και από εκεί να λείψουν είναι σημαντικό. Διότι παίρνουν εργατοϋπάλληλοι κυρίως στοχών οικογενειών που δεν τα παίρνουν από τους εργοδότες. Πολύ σωστό το ερώτημα και ως νέος καλώς το θέτει, ότι είπαμε αφού θέλει να μειώσει τους εργοδότες, βάλε μια ρήτρα ότι τα χρήματα που θα λείψουν εγώ θα τα αναπληρώνω από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διότι σας είπα νωρίτερα, κύριε Χαρδαβέλα, ότι από τους 520.000 μακροχρόνια ανέργους επιδοτεί μόνο 130.000. Δεν έχει χρήματα να επιδοτήσει τους άλλους. Άρα λοιπόν μειώνει τις εισφορές για τους εργοδότες, ναι, αλλά να τους πει δύο πράγματα. Εγώ θα αναπληρώσω τις απώλειες να μην χάσω ΕΤ, και δεύτερο, όπου μειωθήκαν οι εισφορές στη Σκανδιναβία, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, βάλανε ρήτρα στους εργοδότες. Mm. Θα ωφεληθείτε από τη μείωση. Μην απολύσετε για 2 χρόνια. Αυτό δεν το κάνανε. Άρα λοιπόν τώρα και οι εργοδότες θα ωφεληθούν οριακά και οι εργαζόμενοι, και χρήματα θα λείψουν και ενδεχομένως του χρόνου να πούνε, ήρθε και ο Πισαρίδης, η Επιτροπή Πισαρίδη, τα ξέρουμε, τα διαβάζαμε, και λέει δεν πρέπει να μειωθεί, λέει, το επίδομα σε 6 μήνες από 12 και να παίρνει, λέει, ο εργαζόμενος το μέσο όρο του μισθού των τελευταίων 3 ετών. Να όμως που οι μισοί στην πατρίδα μας απασχολούνται με 400 ευρώ. Αν πάρουν το 55% των 400, το επίδομα θα πέσει στα 200. Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, σε πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Χαίρομαι, θα προσπαθήσω να σε θυμηθώ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Και ήταν πολύ ωραίο το ερώτημα. Πάμε στο νέο κόσμο, στον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή. Καλησπέρα, κύριε Καλαβέρα. Καλησπέρα, yeah, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, yeah, κύριε Θόδωρε. Ορίστε. Σας ακούμε. Σας παρακολουθώ μέσω ίντερνετ, γιατί ξέρετε ότι σήμερα δεν είχαμε την εκπομπή στους δέκτες τηλεόραση. Και σας παρακολουθώ από πάλι μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ, λέει. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα γι' αυτό, αλλά... Και σας παρακολουθώ και έρχεται με λίγο με καθυστέρηση. Ναι, δεν είναι και εδώ πάλι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα μέσα. Πέστε μας τι άλλο θέλετε. Αυτό... Ήθελα να σας πω, κύριε Χαρδαβέλα και κύριε καθηγητά, έχουμε κάποια δάνεια. Βγαίνει ο επανειλημμένος και φωνάζω, δεν υδρώνει το αυτή σε κανένα κυβερνητικό στέλεχος της κυβέρνησης. Δεν υδρώνει το αυτή. Μας έχουν... Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, περιμένουμε να πληρωθούμε, να πάρουμε 5 φράγκα, να πούμε στο σπίτι μας, να προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαστε στο έρμο. Περιμένουμε να πάρουμε τα πολύτεκνα. Σαν οικογένεια, πολύτεκνη, πότε θα καταβληθούν, θα καταβληθούν αύριο, μεθαύριο, να συντηρήσουμε την οικογένειά μας. Δηλαδή, δεν ξέρω, αρχίζουμε και τρομάζουμε πλέον με αυτή την κατάσταση. Ωραία, ο κορονοϊός. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε. Κλείνουμε μαγαζιά, δεν δουλεύει κόσμος. Επικρατεί κάποια αναστάτωση, δηλαδή.
Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εταιρεία, δώσαμε 120 εκατομμύρια έτσι τα πλούσατα. Εμείς οι πολίτες, ας κάνετε μια διαγραφή χρέους, κύριε Καρδαβέλα. Τα δάνεια εδώ, συγγνώμη, κύριε Καρδαβέλα. Έχετε απόλυτα. Το έχει μοιράσει δάνεια σε δημόσιους υπαλλήλους. Ο κύριος Υπουργός είναι αρμόδιος οικονομικών. Δεν έχει πάρει ένα μέτρο εκεί για να πει. Φωνάζουν για τις τράπεζες, για τις τράπεζες. Μάλιστα. Κύριε Θοδωρή, δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι. Κύριε, λέει σπουδαία πράγματα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή η εικόνα πρέπει, λέει, είναι πολύ τέκνος. Τι έχει κάνει. Πήρε κάποιους λίγους ανέργους, εξήρεσε τους περισσότερους. Είναι εδώ αυτές οι οικογένειες. Πώς σπουδάζουν τα παιδιά. Πώς ζει το γιος του στο στρατό, μας έλεγε την άλλη φορά. Πώς επιβιώνει με το δάνειο που έχει. Άρα αυτά δεν πρέπει να τα δει η κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τα δει η κυβέρνηση. Επιλέγει 2-3 κατηγορίες που και εκεί υπάρχει κακουχία με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά υπάρχουν δεξαμενές φτώχειας, ένδυας και επιδείνωσης κοινωνικής. Λοιπόν, κουράγιο κύριε Θοδωρέ. Κάντε κουράγιο πραγματικά. Να σας πω φίλες και φίλοι ακροατές, τηλεθεατές που δεν μας βλέπετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μαύρος σε κάποιες οθόνες. Δεν είναι πρόβλημα δικό μας. Από τη Vodafone προέρχεται το πρόβλημα. Θα στραφούμε από ό,τι μαθαίνω και νομικά εναντίον τους, διότι φταίνε που αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να μεταδώσουμε. Μεταδίδουμε μέσω YouTube βέβαια και μέσω του διαδικτύου. Αλλά εικόνα δεν έχετε, διότι υπάρχει πρόβλημα με την Vodafone, η οποία χειρίζεται τεχνικά το θέμα αυτό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη στην Ηλίουπολη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Κύριε Χαρδαβέλα, καλησπέρα. Γεια σας. Μάλλον δάσκαλε θα ήθελα να σας αποκαλώ τη δημοσιογραφία, διότι κάτω πέσαμε σε λάτρη σου, σε επιβοπαδό σου. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή και πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Μητρόπουλο. Ναι. Εμείς οι συνταξιούχοι που παρασυρθήκαμε από βουλευτές και από υπουργούς της κυβέρνησης και δεν κάναμε αγωγή. Τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε όχι μόνο τους 11 μήνες, αλλά τα αναδρομικά μας είναι 72 μήνες. Τι μας προτρέπει ο καθηγητής να κάνουμε αγωγές. Έχουμε τη δυνατότητα ή υπάρχει παρέλευση χρόνου. Έβαλε σωστό ερώτημα. Δεν προτρέπουμε στην εκπομπή, αλλά λέμε τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ο κύριος Δημήτρης έβαλε ένα θέμα κομβικό, απασχολεί χιλιάδες κόσμου. Επειδή στο τέλος του έτους όποιος δεν κάνει αγωγή παραγράφεται το κομμάτι του 15 και πίσω, μπορεί ή να κάνει αγωγή μέχρι τέλος του έτους ή να κάνει αυτό που έχουμε αναρτήσει εμείς στην ιστοσελίδα, αίτηση θεραπείας, χωρίς κόστος την κατεβάζουν, χωρίς κόστος την καταθέτουν και περιμένουν να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αλλά να πούμε κύριε Χαρδαβέλα ότι στις 15 Ιανουαρίου του 2021, σε 1,5 μήνα και πλέον, θα ξαναδικαστεί η υπόθεση του 11 μήνου και των δώρων. Ζητάμε, έχουμε προσφύγει ως ΕΝΙΠΕΚ και άλλοι φορείς, από την πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας να μας πει αν η κυβέρνηση καλώς έκανε και δεν έδωσε δώρα σε όλους τους συνταξιούχους με την απόφαση. Άρα λοιπόν όλοι και ο κύριος Δημήτρης, πολύ ωραίο ερώτημα, κομβικό, θα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφανθεί και το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να πούμε δικονομικά όποιος θέλει να ζητήσει τόκους, επικουρικά, δώρα και ηθική αποζημίωση μπορεί να κάνει μέχρι τέλους του έτους και να τα διεκδικήσει. Μάλιστα. Νομικά αυτή είναι η δυνατότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημήτρη. Φαντάζομαι ότι πήρατε μια ολοκληρωμένη. Πολύ σωστά, ωραία ερώτημα. Και οι τρεις τηλεθεατές έβαλαν κομβικά. Και ο νέος ο Παναγιώτης. Πάμε στην κυρία Τούλα από την Αθήνα. Κυρία Τούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Τα παιδιά που είναι φιλοξενούμενα στο σπίτι μας και είναι άνεργα 8, 9, 10 μήνες και δεν παίρνουν ούτε ένα σεντ, δεν θα πρέπει να μεριμνήσει το κράτος γι' αυτά. Θα πεθάνουν. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Έχει δίκιο για τους, η κυρία Τούλα, την καλησπέριζουμε για τους νέους. Καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα. Στην αστήρια για την εκπομπή σας και σε εσάς κύριε Μητρόπουλο. Κυρία Τούλα, έχει δίκιο για τους νέους που έχουμε θλιβερή πρωτιά.
στην ανεργία. Διαβιούν με συνθήκες, τις περιγράφει η κυρία Τούλα, στους γονείς τους. Οι γυναίκες οι άνεργες, μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν υπάρχουν στενότητα πόρων. Δεν ξέρω τι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μίζερο πρόγραμμα, κύριε Χαρδαβέλα. Πήρε δύο κατηγορίες. Καλώς τις πήρε. Είναι αυτοί που είναι απολύτως ενδεοί στοχοί, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις των νέων που είναι στους γονείς τους, των νέων οι οποίοι είναι άνεργοι χρόνια, μακροχρόνια άνεργοι κ.ο.κ. Πρέπει εδώ η κυβέρνηση κάτι να κάνει. Έχει δίκιο η κυρία Τούλα ότι πρέπει άμεση μέρημνα. Μάλιστα. Κυρία Τούλα, αυτή είναι η απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Πάμε στον κύριο Μανώλη, στους Αγίους Αναργύρους. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας. Η ομαδάρα μας χαίρεσε 2-1, είμαστε χαρούμενοι. Η Αϊκάρα. Κύριε Κώστα, επειδή είσαι στην περιφέρειά μας υποψήφιος βουλευτής εδώ πέρα, θέλω να καλέσεις τον δήμαρχο τον Τζανέτο και τον δήμαρχο των Αγίων Αναργύρων, ναι, των Αγίων Αναργύρων, να δούμε τι θα γίνει με το πάρκο Τρίτσι. Αυτό το πάρκο Τρίτσι είναι η δύναμη μας εδώ πέρα για τα παιδιά, για τους πάσης τα πάντα. Αν μπει μπροστά, πιστεύω θα φτιαχτεί έργο. Δηλαδή να κάνει τον κύριο Πατούλη εκεί πέρα, που είναι, γιατί μας υπάρχει υπεύθυνο για αυτό και τους δημάρχους μια μέρα, να μας εξηγήσουν τι θα κάνουν. Έχει δίκιο, φίλε Μανώλη. Αν μπει μπροστά, κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω θα φτιαχτεί μεγάλο έργο στο πάρκο Τρίτσι. Θα το κοιτάξω οπωσδήποτε και θα το φροντίσουμε να είναι πραγματικά το πάρκο Τρίτσι. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Γιατί είδαμε κάτι εκπομπές προχτές, το έχουν παραμελήσει, δεν δίνουν πόρους. Έχει δίκιο ο κύριος Μανώλης. Πρέπει να το δουν και οι όμοροι δήμοι, να συνεργαστούν, να πιέσουν. Να το δει και η περιφέρεια. Κύριε Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στα αγγλικά νερά να ακούσουμε την κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία, παρακαλώ. Από τα αγγλικά νερά να μας γλυκάνει με τη φωνή της, τίποτα. Έχουμε κάποιο. Ορίστε. Τον κύριο Σταύρο. Να ακούμε τον κύριο Σταύρο. Ορίστε, κύριε Σταύρο. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Κύριε Χαρδαβέλα, έχουμε να μιλήσουμε μαζί 47 χρόνια. 47 χρόνια. 47 χρόνια. Το θυμάσαι. Όταν ρεπορτάζ στην Γλυφάδα κάποτε. Η Γλυφάδα άρχισε και έπαιρνε μια κακή φήμη με κάτι μπαρ και τέτοια που γινότανε. Ναι. Και κάνατε ένα ρεπορτάζ στην Γλυφάδα και μας είχατε πιάσει στον πεζόδρομο εκεί και καθίσαμε σε ένα μπαράκι μέσα καφέ και μιλάγαμε και λέγαμε και τα οποία δημοσιεύσατε κιόλας. Και ήταν η πρώτη αιτία του τσακωμού μου με τα πτερικά μου, γιατί τότε εγώ ήμουν φαντάρος. Ήμουν αγωνιασμένος. Και επειδή είπα κάτι για κάποια κίνηση που έκανε κάποιος Αμερικανός στην γυναίκα μου, έτσι εξωτερικά έτσι, δηλαδή το παρεπεθερός μου το παρεξήγησε. Τώρα τα λέω αυτά, δεν πήρα και αυτά, αλλά πάζω ετός, γίναμε απόλυτος. Καταλαβαίνω, 47 χρόνια πριν. Δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, εγώ, πιτσιρίκος. Σου θύμισε πάτε. Α, πολύ ωραία έκανε Σταύρο μου τα θύμισε. Πες μας, έχεις να πεις κάτι άλλο, να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή ή κάτι. Θέλω να πω ένα καλό και ένα κακό. Λοιπόν, το κακό είναι το εξής. Είμαι καρκινοπαθής, δυστυχώς. Περαστικά, σιδερένιο. Απέκτησα μια ζημιά το Σεπτέμβριο, έμαθα μας στο νοσοκομείο σωτηρία 16 μέρες ότι έχω ένα κακό πρόβλημα στο δεξιό πνεύμονα. Κάνω θεραπεία. Περαστικά. Δυστυχώς δεν έχω δυναμή να πάρω σύνταξη και κάνω ό,τι μπορώ. Έπαιρνα μια καταλληλεγγύης, μου την κόψαν γιατί πουλήσαμε το σπίτι μας και πέραμε ένα άλλο, το οποίο ήταν δηλωμένο κανονικά είναι. Αλλά μου κόψαν το επίδομα αυτά τα 200 ευρώ που μου δίναν. Μάλιστα. Γιατί λέει έχω λεφτά στην τράπεζα που φαίνεται ότι δεν έχω λεφτά. Όπως δούσα και το σπίτι που πήρα. Επειδή έχουν βάλει, κύριε Σταύρο, και ένα τρίτο κακό όρο, τον καταθετικό όρο, που κοιτάει αν έχετε κάποια λίγα χρήματα και σας κλαδεύει το ότι μικρή αυτή παροχή. Έχετε δίκιο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ δεν κάνω ευχή να τα βγουν μπροστά τους, αλλά πιστεύω βάσει περιπτώσει ότι κάποιοι άνθρωποι θα καταλάβουν σιγά σιγά γιατί περνάνε τα χρόνια. Και ένα καλό θέλω να πω. Επειδή είμαι πελάτης της Aegean, θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που έδωσε στην Aegean τα 180 εκατομμύρια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και έτσι εγώ να ταξιδεύω άνετα από εδώ και πέρα με την Aegean. Καλός ο κύριος Σταύρο. Καλός άνθρωπος ακούγεται. Κύριε Σταύρο, περαστικά να έχετε σιδερένιο. Άκουσε με να σου πω κάτι. Θα νικήσεις. Μην το φοβάσεις καθόλου το θηρίο. Θα το κερδίσεις το στοίχημα.
Σου μιλάω από προσωπική εμπειρία. Αρκεί να μην το βάλεις κάτω και να μην πιστέψεις ότι θα σε νικήσει αυτό. Άκουμε. Πάντως με, να... με το χιούμορ του και με το σκόμα του, ναι, ναι, φαίνεται, φαίνεται ότι το παλεύει σωστά. Θέλει να ζήσει, το παλεύει σωστά. Και πρέπει να ζήσει. Τον κύριο Γρηγόριο του Περιστέρη να ακούσουμε και να κλείσουμε. Καλησπέρα κύριε Γραμμέλα. Ορίστε. Καλησπέρα. Πήρε για την εκπομπή. Ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο κάτι. Έχω ένα ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Το 2019 εμείς δουλεύουμε σεζόν. Δεν δούλεψα γιατί δεν είχα συμβόλαια από εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν δικαιούμαι καμία αποζημίωση από αυτά που δώσανε. Όλοι πήραν χρήματα, εγώ δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Δεν δικαιούμαι, λένε, ούτε την επιστρεπτέα. Την επιστρεπτέα, την τελευταία, γιατί δεν δικαιούστε, κύριε? Μας πετάει πίσω το σύστημα, λέει, για να κάνουμε ενστάσεις. Για να κάνετε ενστάσεις? Ναι. Όχι, κύριε Γρηγόρη, σε αυτό εγώ άκουγα τον Υπουργό χτες και εξαιρούσε ότι μπαίνετε άνευ φόρων, άνευ προϋποθέσεων όλοι στην τελευταία. Για όχι, πείτε. Λέει, μάλλον για τον ίδιο λόγο, επειδή δεν άνοιξα το 2019. Όχι, 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 όχι. Τώρα, στην τελευταία, τελευταία, κύριε Γρηγόρη, για ξαναεπιχειρήστε με τον λογιστή σας και εδώ είμαστε κι εμείς. Τον άκουγα να λέει καμία προϋπόθεση. Είτε δεν έχουν εργαζόμενους, είτε δεν έχουν μηχανές. Άνοιξαν, δεν άνοιξαν. Είναι καινούργιες. Έχουν τζίρο, δεν έχουν τζίρο. Μπαίνουν όλοι στην τελευταία και ανοίξει περαιτέρω. Μην τα βάφετε μαύρα. Περιμένετε να δούμε. Θα ακούσετε αργότερα και το Χαλικιώτη που θα τα εξηγήσει. Ναι. Αλλά άκουσα τον Υπουργό να λέει αυτά που μόλις σας είπα. Και εδώ είμαστε. Η Ζακίν... Άρα να ξανακάνουμε δηλαδή. Να ξαναπροσπαθήσουμε. Ναι, ναι. Η Ζακίνθη το παλεύεται. Από μάνα είμαι από κάτω, από το Μαχαιράδο. Άρα λοιπόν το παλεύετε, να το παλέψετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ και εγώ. Και τον κύριο Μητρόπουλο που ήταν κοντά μας και μας βοήθησε και πάλι για να προσεγγίσουμε μερικά θέματα. Με αντίξιες συνθήκες, αλλά με αντίξιες συνθήκες. Σας είπα και λίγο πριν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τη Vodafone, δεν αφορά το σταθμό μας. Δυστυχώς όμως εμείς την πληρώσαμε. Λοιπόν, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα να έχουμε και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα το βράδυ, αύριο δηλαδή, με την εκπομπή την άλλη, την Αρένα. Γεια σας, καληνύχτα.